Γεια, άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με post-game σχόλια για το Λιόν Ολυμπιακός που έληξε πριν από λίγο στη Γαλλία. Τελικό αποτέλεσμα 2-0 ήττα του Ολυμπιακού. Καταρχάς καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τους απλούς φιλάθλους, δηλαδή δεν είναι δημοσιογραφική, λέμε την αλήθεια, λέμε τα πράγματα ευθέως με το όνομά τους. Για το καλό της ομάδος, καθημερινός, άφιλο κερδός και παρά τη μεγάλη μας αγάπη και το παράμελο πάθος, δεν βρίζουμε, δεν χαρακτηρίζουμε, δεν προσβάλλουμε, δεν προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από την οθόνη, διότι αυτό είναι άναδρο, ξεφτυλισμένο, άρα προφανώς και δεν περνά εδώ και ας έγινε μόδα τώρα, λόγω διαδικτύου. Έτσι, κατά τα άλλα το μοτίβο εδώ της εκπομπής το γνωρίζουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς. Θαμώνες, τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου και τα όσα προανέφερα ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και σε αυτό εδώ το δεύτερο όπου ανεβαίνουν εκπομπές και μετά από αγώνες και πριν και καθημερινά 6 με 7 τα απόγευμα ώρα Ελλάδος, αναλυτικά, μεγάλης διάρκειας δηλαδή εκπομπές, και στο τρίτο όπου εκεί ανεβαίνουν εκπομπές κυρίως το πρωί, κάθε μέρα και πάλι, δεν υπάρχουν εδώ αργίες, τίποτα τέτοιο, αλλά και στο πρώτο, δηλαδή το μητρικό κανάλι, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια, και εκεί είχαμε φυσικά και το μεσημέρι, αλλά και τα απόγευμα, λοιπόν οι σύνδεσμοι αυτών των εκπομπών, βρίσκονται ακριβώς από κάτω στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί, να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα, όσον αφορά τα όσα είδαμε στον αγώνα εκεί στη Γαλλία επάνω, μέσα σε 6 λεπτά μας εκτελέσανε δυστυχώς. Αυτό μπορέσαμε κι εμείς να κάνουμε, αυτό κάναμε. Οι παίκτες δηλαδή. Με ένα μεντιλίμπαρο ο οποίος για μένα ντύθηκε πετράκης, δηλαδή τι, προσπάθησε να παίξει κλειστά πίσω, να περιμένει τον αντίπαλο, μπας και κλέψει το παιχνίδι. Γενικά όμως, κοίτα να δεις, όταν εσύ στοχεύεις στην ισοπαλία, συνήθως χάνεις. Ξαναλέω, συνήθως. Αλλά και όταν σου παρουσιάστηκαν ευκαιρίες, τις έχασες και μετά σε τιμώρησε η μπάλα. Ακόμη και στο 1-0, είχε να πούμε ευκαιρία ο Κοστούλας, αλλά δυστυχώς. Καπάκι φάγαμε το 2-0, που πάλι για μένα μας κόστισε η άμυνα ατομικά. Είδες ο Νουαμά εκεί με τον Ορτέγκα, έκανε ιστορίες, τον τελεπόρησε, δεινοπαθούσε. Αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Δεν τον είδες το πρώτο γκολ, τον κοιτούσε. Και ο Πιρόλα, εντάξει, ό,τι μπορούσε κι αυτός. Από Β' Ιταλίας ξαφνικά να παίζει με Λιόν εκτός έδρας, αυτό δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι και πιο ταλαντούχος και πιο γρήγορος από σένα, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είδαμε, αυτό λέμε και τα ξέραμε αυτά. Αφού αυτοί έχουν σχεδόν τριπλάσια αξία ως ομάδα στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, εκεί ο φίλος του Μαρινάκη, ο Αμερικανός, ο Τέξτερ, με τον οποίο παρακολούθησαν μαζί τον αγώνα, αφού αυτός τον είχε υποστηρίξει όταν είχε τιμωρηθεί στην Αγγλία, διότι και αυτός έχει μετοχές εκεί, στην Crystal Palace. Εν πάση περιπτώσει. Κάποια στιγμή δυστυχώς θα ερχόταν τον γκολ από αυτή την πλευρά, του Ορτέγκα, ξαναλέω, φαινόταν, έκανε μπαμ. Και δυστυχώς το έλεγα εν ώρα αγώνα, στο στενό μου περιβάλλον και επιβεβαιώθηκα που αυτό δεν το ήθελα. Τι να πεις, άλλαξε και μπλουζάκι ο Μεντιλίμπαρ, φόρεσε το καινούργιο, το κόκκινο, που έχει πάνω το σήμα με τα 5 αστέρια όπως πρέπει, αλλά εμείς δεν πήραμε το αποτέλεσμα που έπρεπε να πάρουμε. Αφού ήξερες εσύ, ο Βάσκος, ότι αυτός πονάει στο κέντρο της αμήνης, δεν είδες. Ακόμη και τον γκολ που δεν μέτρησε, μόνος του το βάλε, ο Κροάτης. Ο Τσαρέτα Τσάρ, πώς λέγεται. Που πλάκα-πλάκα με αυτούς κάναμε ντεμπούτο στην Ευρώπη, γενικά ως ομάδα, στην ιστορία μας, το 63 επί Μπούκοβι. Και εμπειρία από εκεί μέσα είχαν μόνο ο Τσικίνιο, ο Ολιβέιρα και ο Μπιανκόν. Και τελικά έπαιξε μόνο ο Τσικίνιο. Βάλε και Μαρτίνσε, ο οποίος απουσιάζει, λόγω τραυματισμού, τα ξέρουμε. Βάλε μέσα και το ότι έλειπε από την ομάδα της Γαλλίας αυτή, ο Νιακατέ, ο καλύτερός τους κεντρικός αμυντικός, τον οποίο αγόρασε ο Αμερικανός αυτός από το Μαρινάκι, από την Nottingham Forest, με κάπου 32 εκατομμύρια, φαντάσου.
Βάλε μέσα κιόλας το ότι επιβεβαιώθηκε πως όταν μας φυρίζει Βέλγος διαιτητής δεν κερδίζουμε με τίποτα τα τελευταία 25 χρόνια. Και είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορέσαμε να πάρουμε έστω την ισοπαλία που φυσικά δεν είναι στόχος μας ως φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι. Ιστορικά κιόλας έχουμε πάρει ισοπαλία σε γαλλικό έδαφος, αλλά και 4 διπλά παρακαλώ, με Βαΐτσι, Ήρωα, Φετφατζίδη, Μήτρογλου, της Κακομήρας παλιότερα. Τι να πεις, ο Ολυμπιακός ήταν πάντως συμπαγής στην άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μετά κουραστήκανε μάλλον. Συνέχεια ήμασταν σε παθητικό ρόλο, περιμέναμε, που για μένα το παράκανε ο Βάσκος, θα μπορούσε να ήταν πιο τολμηρός, έστω και λίγο. Τι να πεις, πολύ κακός και ο Ουκρανός, ο Γιάρεμτσουκ, το ένα λάθος μετά το άλλο, μια καλή μπαλιά έβγαλε, τίποτα άλλο. Ο Γκαρθία πάντως την ξέρει την μπαλίτσα, ξέρει να μοιράζει μπάλα, έτσι, να πασάρει τρομερά, αλλά μικρά μέτρα, περπατάει, γνωστά αυτά. Που αυτός ο νεαρός ο προπονητής της Λιόν ήταν εντυμένος σαν εσκιμός, νέο παιδί. Κι άλλος ξέρω εγώ κλείνει τα 64 ο Μεντιλίμπαρ με τον μπλουζάκι. Στη Γαλλία, που εκεί κάνει πιο πολύ κρύο, αλλά εντάξει και πάλι, δεν χαμπαριάζει αυτός. Αν να πω επίσης ότι ορθώς ετοιμάστηκε ο Ρέτσος, ειδικά για αυτό το παιχνίδι, φάνηκε. Γι' αυτό και ήταν αξιοπρεπής έστω. Αλλά ξαναλέω, όσον αφορά την αριστερή μας πτέρυγα, εδώ, με το φυλαχτό στο χέρι, προσευχές. Όπως ο Μαρινάκης στην Αγγλία ειδικά. Τα ξέρουμε, τα θυμόμαστε. Και είδες τελικά σκόραραν Γάλλο-Αργερινοί. Αυτοί μας έκαναν τη ζημιά και περιμένουμε πλάκα-πλάκα Γάλλο-Αργερινό, δηλαδή ουνάς. Να κλείσει, για να δούμε. Αυτά από αύριο 6 με 7 τα απόγευμα ώρα Ελλάδος. Και όλα τα υπόλοιπα. Με καθαρό μυαλό. Τώρα να πούμε όσον αφορά τον αγώνα, το τι είδαμε κτλ. Εμείς κατεβήκαμε με 5-3-2 ή 3-5-2 όταν επιτίθεσε λέμε. Με Τζολάκη ο οποίος στάθηκε στο ύψος του, ήταν ζεστός. Ρέτσο, Πιρόλα, Κάρμο, έτσι, κεντρική οπισθοφυλακή. Δηλαδή Πιρόλα αριστερά, δεξιά Ρέτσο, στα δύο γαϊδούρια. Fullbacks παίξανε Ρόντινεϊ, Ορτέγκα. Με Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο στο κέντρο. Και στην επίθεση Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ. Έτσι και είχαμε δημιουργία. Θα είχαμε κάνει πολλά γκολ. Αλλά όλα αυτά είναι υποθετικά. Εν πάση περιπτώσει, στο πρώτο κιόλας λεπτό ο Γιάρεμτσουκ έδωσε κακώς πάσα προς τα πίσω. Λίγο έλειψε να κλέψει την μπάλα ο Λακαζέτ. Τελικά όμως έδιωξε η άμυνά μας. Μετά στο 3 ο ίδιος ο Λακαζέτ ευνοήθηκε από κόντρα και τράβηξε ένα λίγο έξω από τη μεγάλη μας περιοχή. Έξω ευτυχώς η μπάλα. Μετά στο 6 ο Τσερκή σέντρα έκοψε ο Κάρμο τελευταία στιγμή σε corner. Και μετά φυσικά πέρασε αυτό ανεκμετάλλευτο. Στο 7 κεφαλιά Καμπή από θέση offside, άρα δεν μέτρησε αυτή η φάση. Πήγε η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Πέρι. Στο 11 έκοψε ο Πιρόλα σέντρα επικίνδυνη στη μικρή μας περιοχή με το πόδι. Στο 21 είχαμε σέντρα προς τη μικρή μας περιοχή, αλλά έδιωξαν οι αμυντικοί. Μετά Καπάκι στο 22 αντεπίθεση Λιόν σούταρε άψυχα ο Νουαμά, μπλόκαρε σταθερά ο Τζολάκης, που γενικά αυτή η Λιόν έχει θέμα, στα τετατέτ, ειδικά φέτος. Μιλάμε, χάνουνε το ένα μετά το άλλο. Κι όμως καταφέραμε και χάσαμε από αυτούς, εντάξει, τι να πούμε. Είναι γνωστές εξάλλου οι αδυναμίες μας στην άμυνα. Λόγω προσώπων, τα έχουμε πει. Όσους και να βάλεις πίσω, όταν είσαι Ορτέγκα και από τα αριστερά, θα πάθεις ζημιά. Τρέμει πραγματικά το φιλοκάρδι σου. Παρακάτω. Στο 24 τετατέτ χαμένο για τη Λιόν που όμως ήταν offside, εντάξει, κομπλέ. Μετά στο 26 ο Τολισσό πήγε να σκοράρει στην κλειστή γωνία του Τζολάκη, ενώ ο Λακαζέτ ήταν ολομόναχος, ευτυχώς που δεν τον είδε. Έδιωξε πάντως σε corner ο Τζολάκης. Μετά στο 28 άρχισαν να ακούγονται και οι πρώτες ιαχές των φιλάθλων του Ολυμπιακού, των οπαδών. Στο 32 κλέψιμο του Καμπί από το Μάτιτς, το γερόλικο, τον πιο αργό παίχτη της Λιόν, επέλασε η Ρόντινεϊ, το τράβηξε, αλλά ο Πέρι έστειλε την μπάλα σε corner. Πολύ καλή προσπάθεια αυτή του Βραζιλιάνου, που όμως πρέπει να ηρεμήσει. Τζαμπακάρτα έφαγε στο τέλος, είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και αυτός και ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, ντροπή. Αυτά μετράνε γενικά όσον αφορά τη συνέχεια. Θα σε χρειαστώ εσένα, Ρόντινεϊ, κατάλαβες. Τι να πεις, στο 37 Κάρμο κεφαλιά εντελώς άστοχη, στο 39 Maitland Niles σούταρε από έξω δεξιά, πολύ έξω από τη μεγάλη περιοχή μας πάντως, στα πουλιά η μπάλα, τα πτηνά, το τονίζω. Μετά στο 42 επικίνδυνη αντεπίθεση για τη Λιόν, αλλά ευτυχώς
που ο Φοφανά έκανε λάθος στο κοντρολάρισμα ο πιτσιρικάς αυτός που τον είχε εκεί ο Ρόντινεϊ με την Αφάνα. Καλός παιχτάκος αυτός. Μετά, στο 44, σφιχτική θα έλεγα πίεση από τη Λιόν, ο Λακαζέτ από τη δεξιά πλευρά της μικρής περιοχής, σούταρε, αλλά ο Ζολάκης έσωσε. Και μετά, το δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυναμικά, δηλαδή ευκαιρίες και τις δύο ομάδες. Στο 48, Λακαζέτ δοκάρι, ευτυχώς δεν είχε δει το Νουαμά, ο οποίος ήταν μόνος του απέναντι. Μετά στο 49 έπεσε ο Φοφανά μες στη μεγάλη μας περιοχή, τίποτα, εντάξει, ζήτησε πέναλτι, για μένα έπεσε μόνος του. Καπάκι στο 50, μεγάλη ευκαιρία, ύστερα από μπαλιά του Γκαρθία στον Έσε, Ορτέγκα σέντρα, πλασέ Γιάρεμτσουκ όμως πάνω στον Γκαμπί και μετά έδιωξαν οι Γάλλοι. Μετά στο 52, Κάρμο λίγο έλειψε να βάλει αυτόν τον γκολ στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, τελικά όμως έσωσε και ο Τζολάκης, ο οποίος ήταν σε ετοιμότητα. Μετά στο 57 έκανε σκληρό φάουλ ο Ρέτσος και αντί να φάει ο ίδιος κάρτα την έφαγε ο Έσε για διαμαρτυρία, ό,τι να είναι. Στο 58 Νουαμά επικίνδυνο πλασέ με το πόδι ο Πυρόλα σε corner. Καπάκι έσωσε ο Τζολάκης πάνω στη γραμμή κεφαλιά του Τολισσό. Μετά θυμάμαι στο 60 ο Ρόντινε η σέντρα, ο Καμπί όμως δεν μπόρεσε με προβολή να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για μένα. Στο ίδιο λεπτό Κοστούλας μέσα αντί για Γιάρεμτσουκ. Ντεμπούτο ευρωπαϊκό για τον πιτσιρικά. Άντε καλή αρχή. Μετά στο 64 μεγάλη ευκαιρία ο Τολισσό ολομόναχος. Έσωσε και πάλι ο Τζολάκης. Μετά στο 65 ο Τσερκί δυστυχώς νίκησε Πυρόλα και Ορτέγκα ο οποίος απλά τον κοιτούσε με τα μάτια μάρκαρε. Σκότωσε που λέμε και το τερματοφύλακά μας δυστυχώς. Αυτό το λέμε ποδοσφαιρικός έτσι το σκότωσε. Καταλαβαίνεις. Για το 1-0. Ναι τι να κάνει και ο Τζολάκης. Άστο δεν φταίει. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή στο 69 έκανε αλλαγές ο Βάσκος. Σου λέει κάτσε να βγω λίγο μπροστά. Αφού το φάγα που το φάγα πέταξε μέσα. Βίλιαν και Στάμενιτς αντί για Πυρόλα και Γκαρθία. Μετά στο 70 θυμάμαι του Κοστούλα το τρομερό ψαλιδάκι το ανάποδο. Δυστυχώς όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πέρι, του τερματοφύλακα της Λιόν. Όμως καπάκι στο 72 ο Μπενραχμά, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στον αυτερό των Γάλλων, βρέθηκε σε θέση βολής, πλασέ, γκολ και 2-0. Εκεί έφταιγε φυσικά ο Ρόντινεϊ με τον Ρέτσο. Τι να κάνουμε τώρα. Συνήθως κάποιος φταίει για τα γκολ που τρως. Οι οπαδοί πάντως ακόμη συνθήματα, Όμορφο αυτό. Στο 77 για μένα σωστά έφαγε κίτρινο ο Ταλιαφίκο, διότι έκανε πολύ σκληρό φάουλ πάνω στον Κοστούλα. Με τα καπάκι στο 78 κεφαλιά Τσικίνιο ακίνδυνη. Στο 82 Ντόι Βέλντε μέσα έξω Τσικίνιο Ρέτσος. Μετά ήτανε και λογικό οι Γάλλοι να γυρίσουν πίσω, αφού είχαν το 2-0. Σου λέει άσας, περιμένω εγώ τώρα. Και μετά είχαμε στο 88, θυμάμαι, σέντρα Βίλιαν, κεφαλιά Τσαλέτα Τσάρ του Κροάτη, ο οποίος ήταν ο μόνος σοβαρός κατά τα άλλα. Έλα όμως που εκεί λειτουργήσε σαν επιθετικός του Ολυμπιακού. Καλύτερα και από τον Γκαμπί, φαντάσου. Αυτό γκολ που όμως ακυρώθηκε λόγω του Ιταλού του VAR. Έβαλε εκεί γραμμές, τι να πω εγώ τώρα. Δεν έχω άποψη, δεν είδα καλά. Λίγη σημασία έχει πάντως. Και μετά οι γελίες κάρτες των Ρόντινεϊ και Μεντιλίμπαρ στο 92. Και κάπως έτσι τελείωσε το παιχνιδάκι αυτό δυστυχώς. Τώρα το μυαλό μας το έχουμε στον Ατρόμητο. Όσο για τον απόϊχο εδώ το αγώνα αυτού, με καθαρό μυαλό είπαμε 6 με 7 το απόγευμα σήμερα στην ουσία σε λίγες ώρες. Να ευχαριστήσω για τα σχόλιά του στον Ελευθέριο το Σπανό καταρχάς, ο οποίος και πάλι στήριξε το πρώτο κανάλι αυτή τη φορά και τον υπερευχαριστώ. Το εκτιμώ αφάνταστα. Πάνος Σταγής, Red Lemon, 63 Ζήσης, 63, Ελένη Παπαϊωάννου, George Καραγιάννης, Στέλλα Στυλιανή, George Στεφανάτος από Connecticut, USA, Νίκος Παππούς, φίλος της ΑΕΚ, Vladimir Γιόνι, James Mastoris, Κώστας D και γενικά όσες και όσους παρέλειψα. Πραγματικά, εκτιμώ την ακρόαση και τη συμμετοχή. Εφόσον γουστάραμε, πατάμε like, κάνουμε εγγραφή, σχολιάζουμε, κοινοποιούμε, αλλά και φυσικά πατάμε και καμπανάκι, εφόσον με το καλό έχουμε κάνει μόλις την εγγραφή, ώστε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, άφυλο κερδός, δυναμικός συνεχώς εδώ. Ραντεβού δίνουμε όπως είπαμε από το δεύτερο κανάλι, 6 με 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Κάπου εκεί μέσα, ευχαριστώ, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός.